Κάνεις. Εσύ δεν διαδραματίζεις σε μεταλλαγμένα ανθρωποειδή όπως τον προηγούμενο. Εντάξει, τώρα κακό μου στο χιούμορ. Λοιπόν, θα πω το εξής. Ναι. Ότι ο εισαγγελέας, ο κ. Σιμτζόγλου, τη Δευτέρα το πρωί έπρεπε να διατάξει τη σύλληψη του διαιτητή. Τη σύλληψη. Την αυτόφορη σύλληψη του. Για ποιο λόγο. Για ενδεχόμενο δόλο με ενδεχόμενη πρόκληση εκτεταμένων επεισοδίων. Ποιο διαιτητή. Ποιο διαιτητή. Λόγω της συμπεριφοράς του. Ποιο διαιτητή. Εάν γινόταν αυτό, δεν θα έστειλε υπόμνημα όταν εκλήθη να καταθέσει. Γιατί θα ακολουθούσε προσαγωγή του όπως γίνεται στα ποινικά δικαστήρια. Δεν ήταν ποινικό το δικαστήριο όμως και αυτό δεν προβλέπεται βία προσαγωγή. Δεν προβλέπεται βία προσαγωγή. Λοιπόν, και αρχικό δικαστήριο είναι. Εάν πήγαινε με αυτόφορη διαδικασία, αναγκαστικά θα πήγαινε και να καταθέσει. Αλλά τέλος πάντων, οι ελπίδες είναι ελάχιστες για τον ΠΑΟΚ να αλλάξει η απόφαση, γιατί από τη στιγμή που διαιτητής γράφει ότι διέκοψε το παιχνίδι. Λόγω εισβολή Σαββίδη και τελειώνουν όλα. Η ποιότητα του ΠΑΟΚ, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Αυτό το είπε και ο Θωμαίδης σήμερα. Το πιθανότερο είναι να μειωθούν λίγο οι αγωνιστικές και το μείον 2 του χρόνου να αφαιρεθεί. Αυτό βλέπω εγώ να γίνεται. Δεν μπορεί, γιατί την πρώτη φορά που έγινε αυτό με τον Ολυμπιακό. Αυτά νομίζω πάνε πακέτο, δεν μπορούν. Πάνε πακέτο, δεν ξέρω. Θα βρουν έναν τρόπο να το δικαιολογήσουν. Περίμενε, Βασίλα. Έχουν πολλά άρθρα, υποάρθρα και μπορούν να το δικαιολογήσουν αυτό. Την πρώτη φορά, περίμενε. Την πρώτη φορά υπήρξε το αιτιολογικό της μη έναρξης του αγώνα. Για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μιλάμε τώρα. Της μη τέλεσης. Ναι. Και γι' αυτό η ποινή εξαλείφθηκε μερικώς. Τώρα δεν ισχύει αυτό, γιατί ο αγώνας τελέστηκε. Διακόπη στην ουσία. Αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Τελέστηκε. Ενώ προηγούμενος που άλλαξε την απόφαση. Εντάξει, είναι για περίπτωση με τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ πέρσι στη Λεωφόρο. Δεν άρχισε. Με αυτή την είναι εντάξει. Είδες ματς σήμερα, χέστε την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ναι, Champions League είναι σήμερα. Champions League. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είναι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας.
Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.